Λέιζερ, πυρηνική ιατρική. Έχει θέμα η εκπομπή «Πείτε μας γιατρέ» την Τετάρτη στις 6 παρα 10. Η εφαρμογή των ακτίνων λέιζερ στην ιατρική μπήκε πλέον και στην Ελλάδα στο τελικό στάδιο. Τα λέιζερ εφαρμόζεται με επιτυχία στον οφθαλμό, σε επεμβάσεις στον κόλπο της γυναίκας, στους πνεύμονες, στην γαστρεντερολογία. Η πυρηνική ιατρική είναι ακίνδυνη για τον άνθρωπο και βοηθά στη σίγουρη διάγνωση και εντοπισμό ασθενειών. Διότι επιτρέπει λεπτεπίλεπτους χειρισμούς και πολύ λεπτές επεμβάσεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στο ειδικό αυτό τμήμα, το οποίο είναι πρωτοποριακό στη χώρα μας, διότι πολλές καταστάσεις που εμείς αντιμετωπίζουμε... Πείτε μας γιατρέ, την Τετάρτη στις 6 παρα 10. Και αφορούν ίσως τον τράχυλο της μήτρας, τον κόλπο ή το εδίο. Και αυτές οι καταστάσεις τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένες ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες. We haven't set the date yet. Clarence Dandridge, dashing overseer of Bagatelle, and the only man not to fall prey to Virginia's charms. I've known lots of men like you. Μια αμερικάνικη σειρά 6 επεισοδίων αρχίζει την Τετάρτη στις 10.30 με τίτλο «Λουιζιάννα». Η σκηνοθεσία είναι του Φιλίπ Ντεμπροκά και παίζουν Μαργκότ Κίντερ, Γιάν Τσάρλισον, Λόιντ Μπόκνερ και Βίκτορ Λανού. Λουιζιάννα 1830. Η ωραία και με ισχυρή θέληση Βιρτζίνια Τρέγκαν επιστρέφει από το Παρίσι στο πατρικό σπίτι, ξέροντας ότι ο θάνατος του πατέρα της την έχει αφήσει φτωχή. Αλλά με μια αποφασιστικότητα που φτάνει στα όρια της ομότητας, η Βιρτζίνια σχεδιάζει να ξανακερδίσει τη χαμένη της ανώτερη κοινωνική θέση και πλούτο. For three compelling evenings, the powerful saga of Louisiana unfolds. Here's the victory! To the south. To the south. Margot Kidder is Virginia, a woman determined to win. No matter. Louisiana, την Τετάρτη στις 10.30. Lloyd Buckner is Adrian. To him, family and tradition is all that matters. It's worked for three generations of the Danvier family. Ian Charlson is Clarence, the only man who ever tamed her. Don't you remember how dangerous we can be for each other? Λες να έχει πάρει χαμπάρι τίποτε. Πού θες να ξέρω. Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Παγίδες του καλοκαιριού», την Πέμπτη στις 10 παρα 20, θυμωμένος ακόμα με την Τζάκη που του κράτησε μυστικό ότι απέκτησε παιδί από τον παλιό δεσμό τους, ο Άρης Παυλίδης αρχίζει αμέσως έρευνα για την Σίλβια, την άγνωστη κόρη του. Μπούτιξε. Τουρισμό κάνουμε. Βαριέμαι. Δεν σ' άφηνε ούτε για μια στιγμή να ζήσεις τα σύννεφα. Έτσι ήταν με όλους ή μόνο με... Παγίδες του καλοκαιριού, την Πέμπτη στις 10 παρα 20. Του ανάβεις κανένα κεράκι. Μιλάς με γρήγορα, αλλά δεν πειράζει.